ομόφωνα έχει δώσει ένα ψήφισμα στήριξη σε ένα δικό σας αίτημα. Δεν θα μιλήσει κανένας άλλος στο εκπρόσωπος, αρκεί αυτό που είπατε. Ένα λεπτό θα σας απασχολήσω. Καθόλου. Θα σας παρακαλέσω να κάνετε ησυχία. Μιλάει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Βρίσκεστε σε αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ένα λεπτό ζητά. Κυρία, αντιλαμβάνεστε που βρίσκεστε. Φυσικά και αντιλαμβάνεστε. Θα με αφήσετε να τελειώσω. Φυσικά. Συνεπώς, το Δημοτικό Συμβούλιο, μέσω των επικεφαλής των παρατάξεων και με ψήφισμα το οποίο προσωπικά επιμελήθηκα και στάθηκε στους επικεφαλής του Δήματος και ομοφόνως στηρίχθηκε, εκφράζει, όπως είχατε αναφέρει κύριε Δημοκράτη, τα ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής μας, εκφράζει το ότι οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι, παρά το ότι παραμένουν απλήρωτοι, συνεχίζουν να εργάζονται κανονικά υπό δύσκολες συνθήκες των ευαίσθητων τομέα της καθαριότητας προς όφελος όλων των δημοτών. Κανένας δεν είναι εναντίον σας από τη διοίκηση. Κανένας. Εσείς τους απολύσατε. Σας παρακαλώ πολύ. Τους απολύσατε. Θέλετε να μην ακουστεί ο πρόεδρος και να ακουστείτε εσείς. Μα τι λέτε τώρα. Θέλετε να μην ακουστεί. Τους απολύσατε. Και συνεχίζουμε. Το γεγονός ότι οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι στην καθαριότητα θα είναι γραφόμενα σε ψήφισμα καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δήμου. Το ψήφισμα αυτό αποδεικνύει ήδη από την πρώτη στιγμή τη στήριξη του Δημοτικού Συμβουλίου απέναντι στους εργαζομένους. Με αποδέκτες Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης, βουλευτές του Μούρη Μαθίας, μέσα μαζικής ενημέρωσης με δελτίο τύπου. Άρα το Συμβούλιο κινήθηκε γρήγορα και άμεσα. Κύριε Δήμαρχε, για τον λόγο. Γρήγορα κινήθηκε. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να μην γρήγορα κινήθηκε. Όχι, όχι. Εκπρόσωπου εργατικού κέντρου. Ωραία. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το σωματείο των εργαζομένων. Καθίστε κάτω. Καθίστε κάτω. Το σωματείο των εργαζομένων. Καθίστε κάτω. Καθίστε κάτω, είπα. Καθίστε κάτω. Δεν μπορώ να μιλήσω. Όχι. Καθίστε κάτω. Για ποιο λόγο. Δεν το επιτρέπει ο οργανισμός και ο πρόεδρος. Καθίστε κάτω. Δόθηκε η εξουσία του οργανισμού. Είστε ο δικηγόρος. Μάλιστα, τον εργαζομένο. Δεν μπορώ να είσαι εκπρόσωπος, κύριε Δημοκρατή. Ωραία, δεν μπορώ να μιλήσει ο δικηγόρος. Ο δικηγόρος του εργαζομένου. Νομικό είναι το θέμα, κύριε Πρόεδρε. Νομικό είναι το θέμα. Αυτό είναι τρίπλα. Δεν μπορώ να δικηγόρος. Δύο λεπτά. Δύο λεπτά. Τι φοβάστε, χαριστός λέγω. Τι φοβάστε. Δύο λεπτά. Θα είχατε τελειώσει. Θα είχατε τελειώσει. Θα είχαμε τελειώσει. Σας παρακαλώ, δηλαδή. Τι φοβάστε! Τι φοβάστε! Ακούστε κύριε, οφείλετε να συμβαστείτε τη διαδικασία. Δεν σας δίνει ο πρόεδρος το λόγο. Καθίστε κάτω. Γιατί κύριε Πρόεδρε, επαναλαμβάνω, καθίστε κάτω να προχωρήσουμε. Για ποιο λόγο δεν μου δίνετε το λόγο για δύο λεπτά. Δεν θα σας εξηγήσουμε κύριε για ποιο λόγο. Σας λέει για ποιο λόγο δεν κάθεστε κάτω. Εφόσον μου φέρετε τη γνωμοδότηση γραπτό. Καθίστε κάτω να προχωρήσεις. Ωραία. Εφόσον φέρετε γραπτή γνωμοδότηση ότι αυτό που κάνατε σας το είπε δικηγόρος, εγώ θα καθίσω κάτω. Αλλά αυτό που κάνετε αναφέρεται. Λέτε ανοησίες κύριε. Λέω ανοησίες.
Λέτε αλοησία. Ερχόμαστε σε 30-50 δημοτικά συμβούλια εδώ. Δύο λεπτά ζητώ. Καθίστε κύριε. Καθίστε κύριε την περιστολό. Καθίστε καθίστε. Είμαι πολίτες που αφήνω με τον τρόπο. Πόσο έδωσε τον τρόπο. Πάμε πολίτες που αφήνω με τον τρόπο. Κύριε Λελιόπουλε, καθίστε κάτω σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, καθίστε κάτω. Καθίστε κάτω να απαντήσουμε. Να μην ακουστεί η άλλη άποψη. Κύριε Δήμαρχε, έχετε τον λόγο. Κύριε Δήμαρχε, έχετε τον λόγο. Κύριε Σιλάδας, με κρύβησε οι νόμες. Όχι, δεν κάθε. Δηλαδή ένα λεπτό δεν μπορεί να μιλήσει. Συνεχίστε κύριε Δήμαρχε, συνεχίστε. Δηλαδή εσείς όχημα. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι παραβρίσκεστε εδώ, όχι για να πείτε τα ζητήματά σας, παραβρίσκεστε εδώ για να δημιουργήσετε θέμα. Όχι κύριε Δήμαρχε. Θέλετε να επαναληφθεί αυτό που έγινε με το Δημοτικό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης τώρα. Όχι, 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 ένα λεπτό θα μιλάω και τελειώσω. Τίποτα. Κύριε Δήμαρχε, ας πω σε έχετε σκοπό να σεβαστείτε τη διαδικασία ή θα αποχωρήσουμε, πέστε μας. Το σέβομαι, θα καθίσεις κάτω. Ποια διαδικασία! Καθίστε κάτω σας παρακαλώ. Καθίστε κάτω σας παρακαλώ. Καθίστε κάτω. Καθίστε κάτω. Συνεπρόσωπε, συγγνώμη πάρα πολύ σε αυτόν τον λόγο, αλλά αυτή τη συμπεριφορά δεν την περίμενα. Μιλήσατε εσείς, αν ήθελατε να πείτε κάτι που θα συνεργαμβάνετε στο λόγο του δικηγόρου, δεν θα το αναλαμβάνω. Ένα λεπτό μίλησε, τα δύο λεπτά δεν μπορώ να πάρω. Ένα λεπτό, άνθρωπος δεν έχω μίλησε. Όχι κυρία, καθίστε κάτω. Καθίστε κάτω. Τι, για ποιο λόγο να μην μιλήσετε. Καθίστε κάτω, σας είπα. Εξηγήστε μου το λόγο. Γιατί μίλησε ο πρόσωπος, τελείωσε. Θα είχαμε τελειώσει. Καλά. Ο Δήμαρχος δέχεται ο Δήμαρχος συμφωνεί με αυτήν την απόφαση του Προέδρου να μας πει. Δέχεται αυτό το πράγμα, είναι ακουστή έστω η φωνή των εργαζομένων. Η φωνή των εργαζομένων ακούστηκε δια των εκπροσώπων του. Κύριε Πρόεδρε, νομικό το θα διακοπεί η συνεδρίαση για ένα 15 λεπτό.